Να μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες δύο ακόμα άτυχων οικοδόμων που έχασαν πριν λίγη ώρα τη ζωή τους από πτώση από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών σε μονάδα της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Κύριε Υπουργέ, μέσα σε λίγες μέρες προστίθονται άλλοι δύο εργάτες στο μαύρο κατάλογο των θυμάτων, ενός εγκλήματος που δυστυχώς έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Και βέβαια δεν μπορεί γι' αυτό το λόγο να χαρακτηρίζονται ως ατυχή γεγονότα. Η έλλειψη των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η εντατικοποίηση της εργασίας, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι εργοδοτικοί σχεδιασμοί που απογειώνουν πραγματικά το βαθμό εκμετάλλευσης, μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε αρένες θανάτου. Είναι σίγουρο ότι αυτά τα γεγονότα θα πολλαπλασιαστούν αν περάσει το αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης για τη δεκάωρη απλήρωτη δουλειά, για την περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας, για να χτυπηθεί κάθε φωνή που αντιπαλεύει και διεκδικεί, αντιστέκεται σε αυτά τα σχέδια οργανωμένα μέσα από τα σωματεία της. Εμείς διαβεβαιώνουμε ότι αυτά τα εγκλήματα ούτε ξεχνιούνται ούτε θα παραγράφονται και καλούμε τους εργαζόμενους να παλέψουν για να σταματήσουν οι ζωές τους πραγματικά να γίνονται λίπασμα για κέρδη μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών. Για να μπω τώρα στη συζήτηση στο σημερινό νομοσχέδιο. Είναι χαρακτηριστικό το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου. Γράφει ότι σκοπός του παρόντος κώδικα είναι η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων. Όμως αυτός ο σκοπός πρέπει να εξεταστεί και με βάση συνολικά τις πολιτικές επιλογές στην πράξη. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, λοιπόν, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αν πραγματικός σκοπός σας ήταν η αναβάθμιση της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, τότε θα αντιμετωπίζετε τις διαχρονικές συνέπειες της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων στα δικαιώματα των δικαστικών υπαλλήλων και στη δικαιοσύνη συνολικότερα. Θα ικανοποιούσετε τα πάγια αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους, τόσο όλων των προηγούμενων ετών, όσο βέβαια και αυτού του διαστήματος της πανδημίας. Συγκεκριμένα και σε ερώτηση που σας καταθέσαμε, κύριε Υπουργέ, πριν λίγες ημέρες, επισημάναμε μια σειρά από σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν κυρίως σε σχέση με τη στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, όπου χιλιάδες και νέες οργανικές θέσεις παραμένουν σε ολόκληρη τη χώρα. Πολλές από αυτές λειτουργούν με λιγότερο και από το 50% των προβλεπόμενων υπαλλήλων. Αν λοιπόν σας ενδιέφερε η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, θα παίρνατε μέτρα για να καλυφθούν αυτά τα κενά, θα παίρνατε μέτρα για την αντιμετώπιση των εκρηκτικών κτηριακών προβλημάτων και των ελλείψεων στην υλικοτεχνική υποδομή των δικαστηρίων. Να αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και μόνο, το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο που έχει κριθεί ακατάλληλο από το 2018. Θα αυξάνατε τις αμοιβές των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες κατακριμνίστηκαν με τις μνημονιακές περικοπές. Θα φροντίζατε να αμείβετε η υπεροριακή τους εργασία, να αυξηθούν τα οδηπορικά των επιμελητών, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα. Αυτή θα ήταν η πραγματική αναβάθμιση των δικαστικών υπαλλήλων. Έτσι θα διασφαλιζόταν πράγματι η αξιοπρεπής, ορθολογική και δημιουργική εργασία τους, όπως διακηρυκτικά αναφέρει το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου. Το ΚΚΕ στηρίζει αυτά τα αιτήματα, θα συνεχίσει να παλεύει και μέσα και έξω από τη Βουλή για την ικανοποίησή τους. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, το σχέδιο νόμου που σήμερα συζητάμε αποτελεί και αυτό ένα ακόμα τμήμα των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν σε μια δικαιοσύνη συνολικά πιο φιλική για τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά ταυτόχρονα πιο εχθρική και απρόσιτη για τους εργαζόμενους. Σε αυτή την κατεύθυνση έχετε ήδη νομοθετήσει και ψηφίσει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής με τον νόμο 47.00 του 2020, τη σύσταση ειδικών τμήματων στα πρωτοδικεία, εφετεία Αθήνας και Πειραιά, τα οποία εκδικάζουν διαφορές μεταξύ ιδιωτών
που αφορούν το Εθνικό Εκκαινοσιακό Δίκαιο των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, της Ενέργειας και της Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δηλαδή, για αυτές τις επιχειρηματικές ανάγκες, τις επενδυτικές ανάγκες, δημιουργήσατε τα λεγόμενα τμήματα πολυτελείας. Στην ίδια ρότα κινείται και η έκθεση Πισαρίδη, η οποία υποστηρίζει την επέκταση των διαφόρων εξοδικαστικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, το κλείσιμο δικαστηρίων. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι δικαστήρια σε γεωγραφικά κοντινές περιοχές της ελληνικής επαρχίας θα πρέπει να συγχωνευτούν σε μεγαλύτερες μονάδες. Το στενότερο έλεγχο των δικαστών μέσω των διαδικασιών αξιολόγησης, την επέκταση του ωραρίου των δικαστικών υπαλλήλων. Όσο αναφέρει η έκθεση Πισαρίδη και το όραμά σας για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η δικαιοσύνη, υλοποιείται βήμα-βήμα και βέβαια δεν αποσκοπούν στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων στη δικαιοσύνη, αλλά στη μετατροπή του δικαστικού συστήματος σε αυτό που απροκάλυπτα χαρακτήριζε η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη, την πηγή εμπιστοσύνης για τις νέες επενδύσεις. Το σχέδιο νόμου για τον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με αυτούς τους στόχους. Κομβικά σημεία του αποτελούν η συστηματοποίηση της αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων και η δημιουργία των δύο νέων κλάδων που προβλέπονται. Κύριε Υπουργέ, σας λέμε ξεκάθαρα ότι η αξιολόγηση που προωθείται με σειρά νομοθετημάτων όλων των κυβερνήσεων βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε οι ίδιοι και οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα. Δεν έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ή την εξάλληψη των αιτιών που οδηγούν στην υποβάθμισή τους. Η λεγόμενη αξιολόγηση συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του κράτους, του αστικού κράτους, που υπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και αποτελεί τελικά εργαλείο θωράκισής του. Αυτής δηλαδή της πηγής εμπιστοσύνης, όπως λέτε, για τις νέες επενδύσεις. Δεν στοχεύει σε καμιά περίπτωση στη βελτίωση της λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, αλλά στην εντατικοποίηση της εργασίας και την πειθάρχηση των δικαστικών υπαλλήλων σε αυτούς τους στόχους του αστικού κράτους. Είναι χαρακτηριστικές οι αναφορές που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε αυτή την εντατικοποίηση της εργασίας, για παράδειγμα στο άρθρο 133 που αφορά τα κριτήρια της αξιολόγησης, όπου περιγράφεται η ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων, η ποιοτική και ποσοτική εργασιακή απόδοση. Εκεί, διαβάζοντας αυτά τα άρθρα, κύριε Υπουργέ, πραγματικά μας γεννήθηκε μια απορία. Πώς αλήθεια θα μετράτε την ποιοτική και ποσοτική εργασιακή απόδοση των υπαλλήλων σε υπηρεσίες με 30, 40 και 50% κενές οργανικές θέσεις, όταν ένας υπάλληλος δουλεύει για 2 ή για 3. Για παράδειγμα, στο Ειρηνοδικείο της Λίμνου, που ένας μόνος του γραμματέας κρατάει τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου και της μεταβατικής έδρας του Πρωτοδικείου, ποια θα είναι αλήθεια η ποιοτική και η ποσοτική του απόδοση με βάση την οποία θα προχωρήσετε στην αξιολόγησή του? Η αξιολόγηση φυσικά θα οδηγήσει ακόμα και σε απολύσεις, ενώ λαμβάνετε τα μέτρα σας ώστε να είναι εξαιρετικά δύσκολο να κριθεί ένας υπάλληλος ως άριστος, καθώς το σχέδιο νόμου κάνει λόγο για προσφορά έργου από το οποίο προέκυψε σημαντικό όφελος για την υπηρεσία. Για την πρώτη αξιολόγηση με βαθμό άνω του 90, προσθέτεται επίσης και τη δικλίδα της κρίσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Και βέβαια, σας προειδοποιούμε να μην καταφύγετε σε καμιά κουτοπονηριά να μας πείτε ότι η θέση μας για την αξιολόγηση καλύπτει δήθεν τους αργόμισθους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα διάφορα που αναμασούν κατά καιρούς διάφοροι καλοθελητές, γιατί το ίδιο το θεσμικό νομικό πλαίσιο που αφορά τα πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία καταλαμβάνει και ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου νόμου, είναι επαρκές για την αντιμετώπιση των όποιων τέτοιων αρνητικών φαινομένων. Ακόμα πιο αποκαλυπτική για τις επιδιώξεις σας είναι η δημιουργία αυτών των δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων.
Αν και στην πράξη, όπως φαίνεται από το σχέδιο νόμου, δεν θα είναι ακριβώς δικαστική υπάλληλη, αλλά μια ξεχωριστή, ενδιάμεση θα μπορούσε να πει κανείς, κατηγορία μεταξύ υπαλλήλων και δικαστών. Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της δικαιοσύνης ως αρρωγού των επιχειρηματικών ομίλων, υπηρετεί βαθύτερες στοχεύσεις για ασφικτικό έλεγχο της νομολογίας, σε όφελός τους μη τυχόν και ξεφύγει οποιαδήποτε προοδευτική προσέγγιση για τα συμφέροντα του λαού. Σε αυτό αποσκοπεί η δημιουργία του κλάδου της ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ τεκμηρίως και επικουρίας του δικαστικού έργου. Εξίσου προβληματικός βέβαια είναι και ο δεύτερος κλάδος της δικαστικής επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων, για τους οποίους θα αναφερθούμε και αναλυτικότερα στην κατάρθουν συζήτηση. Ας σημειωθεί ότι με τη θέση αυτών των κλάδων έχει διαφωνήσει τεκμηριωμένα και η ίδια η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Εισάγεται μια σειρά αντιδραστικές ρυθμίσεις για τους δύο αυτούς κλάδους, οι οποίες δεν αποκλείεται να επεκταθούν και στο σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων. Για παράδειγμα, στο άρθρο 50 προβλέπεται ότι η συμμετοχή των υπαλλήλων του κλάδου στην πολιτική ζωή της χώρας επιτρέπεται υπό τους όρους που επιτρέπεται για τους δικαστικούς λειτουργούς. Στο άρθρο 53 προβλέπεται ότι ο δικαστικός ή ο εισαγγελικός λειτουργός που θα προείσταται των υπαλλήλων του κλάδου μπορεί να ορίσει ότι ο υπάλληλος θα εκτελέσει συγκεκριμένο έργο κατοίκων ή σε άλλο τόπο, αποδεσμεύοντάς τον από την υποχρέωση στήρησης του ωραρίου κατά το χρονικό διάστημα που εκτιμά ως αναγκαίο προς τούτο. Είναι γνωστή εξάλλου η επιχειρηματολογία που αξιοποιεί η κυβέρνηση για να παρουσιάσει ως επιλογή δήθεν των εργαζομένων τα ελαστικά ωράρια και τις συνέπειες τηλεργασίας και άλλα. Στο άρθρο 55 αναφέρεται ότι η αξιολόγηση του υπαλλήλου του κλάδου τεκμηρίως και επικουρίας δικαστικού έργου γίνεται, λέτε, και με βάση το ήθος του. Θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά να μας λέγατε ποιος θα είναι αυτός που θα κρίνει το ήθος του υπαλλήλου, ποιο μέτρο ηθικής θα ισχύσει. Τέλος, διασπάται τους δικαστικούς υπαλλήλους με μια σειρά ρυθμίσεις και εισάγεται μισθολογική διαφοροποίηση στο εσωτερικό του κλάδου μέσω αυτής της πρόβλεψης για επιπλέον ανταμοιβή, μπόνους, στους δικαστικούς υπαλλήλους των δύο νέων κλάδων. Πραγματικά μας ξεπερνάτε. Δεν ξέρουμε αν θα αρχίσετε να προβλέπετε και μπόνους για κάθε δικαστική απόφαση που εκδίδετε. Υποδαβλίζετε έτσι το διέρη και βασίλευε, ενώ ταυτόχρονα προωθείτε και εδώ την εντατικοποίηση, όταν οι υπάλληλοι θα κυνηγάνε την επίτευξη του στόχου για να συμπληρώσουν τους πολλαπλά κουτσουρεμένους μέχρι τώρα μισθούς τους. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσετε να μιλάτε και για αμοιβές με το κομμάτι στο τέλος. Πρόκειται για ένα απαράδεκτο πλαίσιο για τους ίδιους τους υπαλλήλους των νέων κλάδων και φυσικά για το σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων. Σε αυτή την πρώτη τοποθέτησή μας, θα κλείσω αυτή την πρώτη τοποθέτηση, θα πούμε πιο αναλυτικά βέβαια για όλα αυτά τα ζητήματα στην κατάρθρον συζήτηση, εξάλλου είναι αρκετά τα άρθρα του νομοσχεδίου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σειρά από εύγες λέξεις που χρησιμοποιείται κατά κόρον ψευδεπίγραφα προκειμένου να συγκαλύψετε την ουσία της πολιτικής σας που εφαρμόζεται και στον χώρο της δικαιοσύνης. Αναφέραμε και εισαγωγικά ότι το σχέδιο νόμου κάνει λόγο για εξυγχρονισμό και σας ρωτάμε. Είναι ή δεν είναι αναχρονισμός και όχι φυσικά εξυγχρονισμός ο έλεγχος της συμπεριφοράς του δικαστικού υπαλλήλου εκτός υπηρεσίας? Αυτό που χαρακτηριστικά περιγράφεται στο άρθρο ότι ο δικαστικός υπάλληλος θα συμπεριφέρεται με ευπρέπεια τόσο εντός όσο και εκτός της υπηρεσίας, θα έχει παράσταση ανάλογη της ιδιότητάς του. Ότι το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται από τη συμπεριφορά που οφείλει να έχει ο δικαστικός υπάλληλος μέσα και έξω από αυτήν, ώστε να μην θίγει το κύρος της. Είναι ή δεν είναι αναχρονισμός ο περιορισμός στην εκδήλωση και τη διάδοση των πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεπιθήσεων χρησιμοποιώντας, λέτε, την ιδιότητά τους? Τι άραγε σημαίνει αυτό? Μιλάτε για αξιοκρατία όταν στην επιλογή των προϊσταμένων θα βαρύνει σημαντικά η δομημένη συνέντευξη που εξασφαλίζει ότι στις κρίσιμες θέσεις ευθύνης θα είναι τα εκάστοτε καλά παιδιά, οι πρόθυμοι να υπηρετήσουν τις κατευθύνσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων και διοικήσεων. Η αναφορά δε στο δικαίωμα αποζημίωσης για υπεροριακή εργασία
ή για συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής και αξιοπρέπειας, μας ξεπερνά, γιατί μια βόλτα από τα δικαστήρια ή μια συζήτηση με έναν δικαστικό υπάλληλο είναι αρκετή για να αποδειχθεί ότι αυτές οι προβλέψεις είναι ένα γράμμα κενό. Μιλήσαμε εξάλλου εκτεταμένα για αυτά εισαγωγικά, είναι σε γνώση σας, τα έχουν επανειλημμένα, σας τα έχουν επανειλημμένα θέσει τα ζητήματα αυτά και οι ίδιες οργανώσεις των υπαλλήλων και με τις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Οι ορισμένες λοιπόν θετικές ρυθμίσεις που μπορεί να περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου δεν θεωρούμε ότι αναιρούν το συνολικό του χαρακτήρα. Γιατί ακόμα, για παράδειγμα, και την αναγκαία μονιμοποίηση των υπαλλήλων που εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου, τη συνδέεται και αυτή με τη διαδικασία της κρίσης, ώστε μετά από τόσα χρόνια εργασίας και προσφοράς να κρίνεται, λέτε, αν οι εργαζόμενοι αυτοί είναι κατάλληλοι για τη μονιμοποίησή τους. Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα στα άρθρα. Ευχαριστώ.